Στον κύριο Βερβεσό, πρώτον ως προς την νομική βοήθεια, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα της εξάπλωσης των υποθέσεων που χρήζουν νομικής βοήθειας τα τελευταία χρόνια. Είναι περισσότερες τώρα σε κάποια δικαστήρια, είναι, θα έλεγα, η συντριπτική πλειοψηφία ή όχι? Μήπως θα έπαιρνε να επεκταθεί το ζήτημα η νομική βοήθεια και σε άλλες ποινικές υποθέσεις, παράδειγμα, ας πούμε, Τριμελή, που όσους επιτοπλίστων τώρα δικάζουν πλέον σχετικά σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Σχετικά σοβαρές, όχι τόσο σοβαρές σχέση με τα κακούγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι όσο και πριν. Και αν νομίζετε ότι θα έπρεπε να επιταχθεί η νομική βοήθεια και γενικώς οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, προχθές διάβαζα στον τύπο εκεί που αρθογραφίστε και εσείς υπέρ του θεσμού, και καλά κάνω την άποψή μου, ότι στην ουσία σε πολλές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου κρίνεται χρήσιμη η παράσταση δικηγόρου, ώστε να οδηγεί καλύτερα τον διάδικο. Επομένως, εκτός ποινικών υποθέσεων, σε υποθέσεις οικογενειακού. Και επίσης, σχετικά με το επίγραμμα, έχω 0,5 παράβολο αναγραμμάτιο. Έχει γίνει διαπραγμάτευση στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, έχει γίνει συζήτηση για διαπραγματέσιμο ύψος, όχι σε ύψος 0,5, αλλά μικρότερο, και πώς αποτυπώνεται αυτό σε νούμερο όσον αφορά την βιωσιμότητα του συστήματος που εσείς καλείστε να διαχειριστείτε.